Τη Λαμία υποδέχει τον Παναθηναϊκό στο απόγευμα του Σαββάτου και αναζητά την επιστροφή στις νίκες μετά το 1-1 με τον Βόλο με αρκετές αλλαγές. Ο Γιώργος Δόνης δεν θα έχει στη διάθεση του τον Γιώχασον, Σέγγελφεν και Δόνη, ενώ επιστρέφουν οι κουρμπέλες Πούγκουρας οι οποίοι εξέτησαν την ποινή τους. Μάλιστα, στα ευχάριστα είναι και η επιστροφή του Ζαχίτ, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ακόμα κανονικά προπονήθηκε ο Κολοβό και ο Μπουζούκη. Συγκεκριμένα, συνάμυνα θα αγωνιστεί από Σολάκη αντί του Γιώχανσον, ο Πούκουρα αντί του Σέγκεφελτ, ενώ στα Χαφ θα βρεθεί ο Νούνε αντί του Κολοβού και ο Κουρμπέλη αντί του Δόνη. Στην επίθεση, πίσω από τον Μακέντα θα είναι ο Ζαχίντα αντί του Χατζηδοδορίδη. Ο Έλληνα τεχνικό, σύμφωνα με την πράσινη, θα χρησιμοποιήσει το σύστημα 4-2-3-1 αντί του 4-3-3 τη προηγούμενη αγωνιστική. Εμεί θέλουμε να πάρουμε του τρει βαθμού. Αν καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθμούς και με καλό ποδόσφαιρο θα είναι ακόμα καλύτερα. Είναι μάλλον θέμα αυτοπεποίθησης. Αν βάλουμε ένα έως δύο γκολ θα φύγει το βάρος. Ο επιθετικός αν δεν σκοράρει πιέζεται και είναι λογικό. Γενικότερα ότι ψάχνεις έρχεται πιο πολύ δύσκολα. Όμω είμαστε Παναθηναϊκός, είμαστε αΐτι σαν με τον Ολυμπιακό παίξαμε καλά, με την ΑΕΚ το ίδιο και κερδίσαμε το μάτς. Με τον Μπάοκ δεχτήκαμε γκολ στο 96. Δείχνουμε το μέταλλο της ομάδας στην προπόνηση τη Πέμπτη ήταν και ο Τσάβι Ρόκα, που συζήτησε με τον προπονητή αλλά και τον μεγαλομέτωχο τη ομάδα Γιάννη Αλαφούζο. Ο Τσάβι Ρόκα πήγε χθε στο Κοροπή, τα είπε αρκετή ώρα με τον Κώστα Κωνσταντο και στη συνέχεια με τον Γιώργο Δόνη. Ο Ισπανό γνωρίζει πολλά πράγματα για την ομάδα, την έχει δει σε αρκετά παιχνίδια και πρόκειται να την γνωρίσει ακόμα καλύτερα και του παίκτε μέσα από τι προπονήσει που θα δει. Ρόκα και Δόνη θα έχουν συνεργασίε με τα γραφέ που έχει αποφασιστεί να μην υπάρξει βιασύνη. Ο Ρόκα γνωρίζει ότι η ομάδα θέλει ένα χαφ και έναν ακραίο. Ειδικά στα ΧΑΦ υπάρχει και αριθμητικό πρόβλημα, αλλά και στου ακραίου με το Φάουστο, Μολό, να δείχνουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν ενώ ο Μπεκ έχει συχνά τραυματισμού. Αντίθετα, για τη θέση του φόρου πίσω από το Μακέντα υπάρχει ο Περέα, που μπορεί να μην είναι έτοιμο, αλλά θα πάρει ευκαιρίε για να εξελιχθεί και ο καμπετζή. Ακόμα είναι δύσκολο μέσα στο Γενάρη να βρεθεί ένα φόρο καλύτερο από του υπάρχοντε και με το μπάτζε που διαθέτουν οι πράσινοι για συμβόλαιο. Μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο Δόνι, ο Ισπανό Τεχνικό Διευθυντή θα είπε και από κοντά με τον μεγαλομέτωχο τη ΠΑΕ. Το ραντεβού των δύο αδρών ήταν αναμενόμενο, θέτοντα επιτάπητο στον μεταγραφικό σχεδιασμό του τρεφιλιού εν ώψη Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι οι πράσινοι θα ψάχνουν κυρίω για δύο παίχτε εξτρέμ και μέσο, με το φόρ να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ο καταλανό τεχνικό διευθυντή του τρεφιλιού, εκτό από τον κομμάτι των μεταγραφών, έχει μπροστά του και το δύσκολο έργο των αποδεσμεύσεων σε συνεργασία πάντα με τα σελέχη τη πράσινη ΠΑΕ. Καταρχά, σε ό,τι έχει να κάνει με το μεγάλο αγκάθι. Που ακούει στο όνομα Μουνιέ, δεν υπάρχει παραμικρή εξέλιξη. Ο Παναθυναϊκό αναζητά ομάδα για τον Γάλλο προκειμένου να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει βρεθεί απολύτω τίποτα. Τη στιγμή μάλιστα που ο Μουνιέ δεν δείχνει και ιδιαίτερα δραστήριο για να βρει τον επόμενο σταθμό του. Ο Ρόκα σε επαφέ που έχει κάνει με ρατζέντιδε έχει ζητήσει ομάδε για τον Μουνιέ, αλλά μέχρι τώρα ούτε φωνή ούτε ακρόση. Από εκεί και πέρα ο Καταλανό είναι ξεκάθαρο. Τον Έλληνα τεχνικό όμω πέραν του τριφυλιού φαίνεται να το απασχολούν και οι σιρήνε από τη Σαουδική Αραβία. Το απολύτω επιτυχημένο πέρασμα του Γιώργου Δόνι από την Al άφησε πολύ καλέ εντυπώσει στου ανθρώπου του ποδοσφαίρου τη Σαουδική Αραβία και δεν είναι λίγε οι φορές που ομάδες από τη χώρα ενδιαφέρονται για τον Έλληνα προπονητή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την Al Antefak, η οποία αναζητούσε τον αντικαταστάτη του Σαουδάραβα Al Ahtvim. Τα δημοσιεύματα δεν αναφέρουν απλώ την υποψηφιότητα του Γιώργου Δόνι για την τεχνική ηγεσία, αλλά το πάνε παρακάτω. Εκπρόσωπος της All Antifag έχει επιβεβαιώσει τον τύπο ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την επίτευξη της συμφωνίας.